Λοιπόν, επιστρέψουμε εδώ. Επιστρέψαμε αυτά που έλεγε ο Πιταράς για τον κύριο Φωτάκη και τον κύριο Σγουρίδη πριν, που έχουν εγκριθεί κάποιες δαπάνες. Ο κύριος Φωτάκης είναι στην επικοινωνία μαζί μας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φωτάκης είναι αναπληρωτής υπουργός έρευνας και καινοτομίας. Και αν έχουμε μάθει καλά, και είναι και από τους ανθρώπους που ασχολούνται με το θέμα της Τέσλα. Για άλλα θέματα θέλαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Φωτάκη. Λοιπόν, κύριε Φωτάκη, έχω στα χέρια μου εδώ το χαρτί που μου άφησε ο Γιάννης Πιταράς, που λέει ότι υπάρχει δέσμευση πίστωσης ύψους 5.000 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την κάλυψη δαπανών διαμονής του κυρίου Κωνσταντίνου Φωτάκη. Ισχύει αυτό, κύριε Υπουργέ? Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, κοιτάξτε, επίστωση μπορεί να υπήρξε, ουδέποτε έχω κάνει χρήση αυτής της πίστωσης, ουδέποτε έχω πάρει επίδομα ενοικίου ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει να κάνει με ενοίκιο συγκεκριμένα. Αυτό ήταν για έξοδα κίνησης, τα οποία ουδέποτε έχω χρησιμοποιήσει. Μάλιστα. Για να πιστωθεί αυτή η δαπάνη, κάνατε αίτηση, κύριε Υπουργέ? Έγινε έτοιμα εδώ στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε. Ήταν σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί για έξοδα κίνησης, τα οποία ουδέποτε έχω χρησιμοποιήσει. Πάντως, το χαρτί της διάβγειας, κύριε Υπουργέ, λέει εδώ κάλυψη δαπανών διαμονής. Ναι, αλλά δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Διότι δηλαδή, βγήκε μια πίστοση χωρίς να υπάρχει αίτηση και χωρίς να την έχετε χρησιμοποιήσει? Όχι, αίτηση έκανα. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει, διότι μένω στην Αθήνα σε σπίτι τελικά που έχω βρει δικό μου, mm-hmm. δηλαδή δικό μου του γιού μου, και δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ αυτή η πίστοση. Αλλά εκείνο που θα ήθελα να σας πω. Και πώς έχει βγει η δαπάνη, να μας το πείτε, αλλά πώς έχει βγει η δαπάνη? Δεν έχει βγει δαπάνη, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ αυτή η δαπάνη. Α, έχει βγει, όχι, αλλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Δεν έχετε να το κάνουμε σαφές, κύριε Υπουργέ. Ναι. Δεν έχετε πάρει τα λεφτά ποτέ, έτσι, αυτό μας ποτέ λέτε. Ποτέ δεν έχω πάρει λεφτά, διότι αφού έχω κανονίσει και μένω σε δικό μου σπίτι, δεν έχω πάρει ποτέ τα λεφτά. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά απορώ, όταν κάνετε αυτή την έρευνα, γιατί δεν παίρνετε πρώτα να ρωτήσετε, αλλά βάζετε τα ονόματα από κάτω, γίνεται δηλαδή μια δημόσια διαπόμπευση, και όταν υπάρχουν τόσα σοβαρά θέματα να συζητήσουμε. Και αυτό σοβαρό θέμα είναι, κύριε Υπουργέ. Ναι, σοβαρότατο είναι, αλλά κάνετε σοβαρό πρώτα μια ερώτηση, νομίζω. Ναι. Αυτό λέει η διοντολογία. Ναι. Εκτός αν θέλουμε να γεμίσουμε την εκπομπή μας με άλλα. Όχι, όχι, καμία τέτοια πρόθεση. Εδώ υπάρχουν ερωτήσεις, ναι, και θέλουμε και απαντήσεις. Να με ειδοποιούν εδώ. Να συμφωνώ ότι το δικό σας ερώτημα είναι αυτό. Το δικό μας ερώτημα είναι πώς έχει γίνει αίτηση για ένα σπίτι το οποίο είχατε στη διάθεσή σας. Δεν έχει γίνει αίτηση για κανένα σπίτι που είχα στη διάθεσή μου. Λέω, τη στιγμή που εξασφάλισα, λέω, σπίτι, δεν υπάρχει ποτέ χρήση, δεν υπάρχει ποτέ, δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα. Το είχατε κάνει πριν το εξασφαλίσετε το σπίτι, την αίτηση? Όταν είχα μια αμφιβολία στο πού θα μείνω, είχε γίνει αυτή η αίτηση όταν υπήρξε. Αλλά δεν ήταν μια αίτηση και δεν ήταν για το ενίκιο. Ήταν για να μένω σε ξενοδοχείο, αν χρειαστεί να μείνω κάποιες φορές. Okay. Κύριε Υπουργέ, ο νόμος είναι σαφής. Εάν έχετε σπίτι να διαμείνετε στην Αθήνα, ακριβώς, ναι, είναι λίγο παράνομο, δεν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να πάρετε επίδομα. Γι' αυτό σας ρωτήσαμε εάν έχετε κάνει αίτηση. Λοιπόν, κοιτάξτε, και εφόσον έχει γίνει αίτηση, σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, δεν θα έπρεπε να γίνει αίτηση. Λοιπόν, νομίζω σας εξήγησα, ουδέποτε έχει χρησιμοποιηθεί, εγώ μάλιστα το είχα ξεχάσει. Mm-hmm. Εντάξει, λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, εσείς θέλετε να κάνετε και την πολιτική σας, κάντε με την πολιτική σας. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είμαστε πολιτικοί. Λοιπόν, ερωτήματα απευθύνουμε. Εμείς περιμένουμε τις απαντήσεις. Εμείς έχουμε ένα χαρτί εδώ, κύριε Φωτάκη, το οποίο λέει ότι υπάρχει δέσμευση πίστωσης ύψους 5.000 ευρώ για τα έξοδα διαμονής του κυρίου Φωτάκη. Το οποίο είναι ανάλογο χαρτί, αφήστε με να ολοκληρώσω, πολιτισμένη συζήτηση κάνουμε, ανάλογο χαρτί με τη κυρία Αντωνοπούλου. Μας λέτε ότι δεν έχετε κάνει ποτέ χρήση. Διευκρινίσατε ότι από τη στιγμή που έγινε αυτό, εγκρίθηκε αυτό, αλλά γιατί εδώ υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο. Ναι, αλλά εντάξει, εδώ το βλέπω, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό γράφει αναρτητέα στο διαδίκτυο. Είναι 21 Τρίτου του 2016 το χαρτί που έχω εγώ εδώ. Αυτό από πιο πριν ήταν. Όταν είχα πάρει η αίτηση, νομίζω τότε είχε γίνει, όταν είχα ακόμη, δεν υπήρχε σιγουριά, ας πούμε, στο τι θα κάνω. Στο που θα μείνω. Από πότε είστε στην κυβέρνηση? Από την αρχή δεν είστε, ναι, κύριε Φωτάκη? Στην αρχή είχα αυτή τη δυνατότητα. Το γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω κάνει ποτέ τέτοια χρήση. Μάλιστα. Έτσι, δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί τίθεται το ζήτημα αυτό. Εντάξει. Γιατί είναι ένα θέμα που πρέπει να τεθεί. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν πρέπει, ωραία, να τεθεί, λέτε. Εγώ σας λέω ότι οδέποτε έχω κάνει χρήση. Βεβαίως και. Δύο μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου για αυτό το θέμα φύγαν χθες το βράδυ από την κυβέρνηση. Ναι. Γι' αυτό. Αν θεωρείτε ότι δεν είναι πολύ κρίσιμο το θέμα, επαναλαμβάνω όμως. Το θέμα είναι κρίσιμο, αλλά τη στιγμή που δεν είχε γίνει ποτέ τέτοια χρήση. Το αντιλαμβάνομαι, σας ακούσαμε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν πήρατε ποτέ τα λεφτά. Ναι. Το ξεκαθαρίσατε. Αλλά η πίστοση βγήκε. Ωστόσο, αυτό είναι
τον τρίτο του 16, το Μάρτιο, 21 Μαρτίου του 16. Έχει βγει το χαρτί. Τότε θα βγει και δεν ξέρω να σας πω. Τότε θα βγει και. Ναι, αλλά δεν ξέρετε εσείς, δεν ξέρει η κυβέρνηση ποιος έχει υποβάλει το χαρτί. Δεν ξέρει κανένας τι γίνεται, πότε έχουν υποβάλει τα χαρτιά. Πώς βγήκε, μόνη της βγήκε η πίστοση. Ό,τι να είναι, πιστώνουνε. Ναι, λοιπόν, με συγχωρείτε γιατί τώρα μου φέραν και το χαρτί να. Βεβαίως. Για πείτε μας, ναι. Συγγνώμη. Ναι, ακριβώς αυτό μου λένε εδώ πέρα. Δεν μιλάει, λέει, για ενίκιο το χαρτί. Πρόκειται για δαπάνες διαμονής. Εάν χρειαστεί. Δαπάνες διαμονής τι είναι? Δαπάνες, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Δαπάνες διαμονής είναι αν χρειαστεί να μείνω στην Αθήνα, στο κέντρο, γιατί το σπίτι που έχω είναι εκτός Αθηνών. Έτσι. Λοιπόν, εάν χρειαστεί να μείνω στην Αθήνα, στο κέντρο, για ανάγκες της δουλειάς, δηλαδή χρειαστεί να είμαι στη Βουλή κάποια βράδια ή και νωρίς το πρωί, να μπορώ να έχω το δικαίωμα. Είναι στην Κόρινθο. Λοιπόν, νομίζω ότι σας είπα αρκετά. Εντάξει, λοιπόν, πάντως δεν έχει γίνει ποτέ τέτοια χρήση και νομίζω ότι το να. Σαφής αυτό. Κύριε Υπουργέ, επιμένετε ότι δεν έχει γίνει καμία χρήση. Αυτό που μένει είναι ότι η πίστοση έχει γίνει προφανώς μετά από δεν αίτηση, έχουμε κανένα, αλλά δεν έχουμε δεν κανένα θέμα. Χρησιμοποιήσει τα χρήματα. Κανένα τα θέμα στο αυτά. Να παραδεχθούμε ότι δεν έχετε χρησιμοποιήσει τα χρήματα. Προφανώς δεν τα έχετε. Μας το δηλώνετε. Ουδέποτε τα έχω χρησιμοποιήσει. Ακριβώς. Δεν πήρατε ποτέ χρήματα για τη διαμονή σα. Ποτέ απολύτως. Ούτε για μία βραδιά σε ξενοδοχείο. Γιατί περί αυτού τότε ήταν η σκέψη ήταν αυτή. Τα χρήματα τα επιστρέψατε ή δεν εκταμιεύτηκαν ποτέ? Δεν τα έχω πάρει, ούτε έχουν εκταμιευτεί. Έχουν μείνει στο λογαριασμό. Έχουν μείνει σε ένα λογαριασμό και στο τέλος κάθε χρονιάς περνάνε, νομίζω μπαίνουν στο γενικό κορβανά πάλι, εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν. Μάλιστα. Είστε κατηγορηματικός και λοιπόν, σαφής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φωτάκη. Σγουρίδης τώρα μαζί μας. Ο κύριος Παναγιώτης Σγουρίδης, αντιπρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Επίσης στην επικοινωνία μας έδωσε ο Γιάννης Πιταράς εδώ το χαρτί έγκριση, το ίδιο πράγμα με το 7.000 ευρώ εκεί. Κύριε Σγουρίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντιπρόεδρε. Καλό μεσημέρι. Έχετε κάνει χρήση εσείς του επιδόματος αυτού? Πήρα 350 ευρώ, 50 ευρώ το μήνα, συνοικιαζόμενο δωμάτιο το οποίο είχα. 5-7-35, 7 μήνες ήμουνα, πήρα 350 ευρώ. Εδώ η δαπάνη που έχει εγκριθεί, κύριε Αντιπρόεδρο, είναι για χιλιάδες ευρώ. 350 ευρώ. Μπορεί να έχει υπάρξει αυτή η δαπάνη, αλλά η δαπάνη αυτή για να εκταμιευθεί χρειάζεται να φέρει την απόδειξη του ενοικίου σου. Μάλιστα. Η απόδειξη του ενοικίου μου ήταν 50 ευρώ και πήρα 350 ευρώ. 50 ευρώ το μήνα εννοείται. 50 ευρώ το μήνα. Το μήνα, ναι. Σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Μάλιστα. Κάνατε αίτηση. 50 ευρώ το μήνα, 50 ευρώ το μήνα, κύριε Σγουρίδη, για να μην έχουμε παρεξηγήσει. Το μήνα. Μάλιστα. Και προχωρήσατε κι εσείς, κάνατε αίτηση για την επιδότηση του ενοικίου. Από τη στιγμή που υπήρχε ο νόμος, έκανα αίτηση για να πάρω το ποσό το οποίο θα προσεκόμιζα με απόδειξη. Η απόδειξη την οποία προσεκόμισα ήταν 50 ευρώ το μήνα και πήρα 350 ευρώ. Μάλιστα. Άρα έχετε κάνει χρήση του. Αλλά όχι στο ύψος που αναφέρει τα πάντα. Όχι στα 7.000. Από τα 7.000 που έχουν εγκριθεί. Βγει, εσείς έχετε πάρει 350, μας λέτε. Σωστά, κύριε Σγουρίδη? Για να εκταμιευθούν. Ναι. Πρέπει να πάτε απόδειξη. Πρέπει να πάρετε απόδειξη. Αν η απόδειξη την οποία προσεκόμιζα, διότι θα έμενα στο Hilton, θα ήταν 1.000 ευρώ, θα έπαιρνα 7.000. Θα παίρνατε 7.000. Αλλά όμως, αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και, και στους βουλευτές. Για το κοινοβούλιο το ξέραμε, για τους κοινοβουλευτικούς δεν το ξέραμε. Δεν το γνωρίζαμε. Υπήρχε σε αυτούς που δεν έχω σπίτι. Εγώ ούτε σπίτι έχω. Και άμα θα δείτε που έμενα, ένας δεν ξέρει. Πού μένατε, κύριε Υπουργέ? Στο Εγάλο. Καλά, και είμαι περήφανος γι' αυτό. Καλά, δεν είναι κακό να μην κάνει το έργο. Και ο Τζανακόπουλος το εργάλεο έμενε. Δεν είναι αυτό το. 7 μήνες επί 50 ευρώ, είπε ο κύριος Σγουρίδης. 350 ευρώ από την επιδότηση που δικαιούται με βάση αυτή τη διάταξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.